Συζήτηση για μια σειρά προβλημάτων που αφορούν τη σχολική στέγη στην Πιερία έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας το βράδυ της Τρίτης. Το γεγονός της κατασκευής νέων κτηριακών υποδομών για το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, το θέμα της μετακίνησης των μαθητών, ήταν τα θέματα τα οποία ασχολήθηκε ο Νομάρχης Πιερίας. Μετά την προβολή του ρεπορτάζ το βράδυ της Τετάρτης, τοποθέτηση επί του θέματος έκαναν ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννης Τσιμερίκας και ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης Δημήτρης Πέλλας. Το Μουσικό Σχολείο δεν έχει δικό του σχολείο όπως έπρεπε να έχει, είναι παγκοίνως γνωστό. Ότι στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην ΙΕΒ, ΔΕΒ και σε λιώμενα containers είναι γνωστό. Ότι καταβάλλεται προσπάθεια, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω και συμμετέχω στις νομαρχιακές επιτροπές, για την επίλυση του προβλήματος αυτού, επίσης είναι παγκοίνως γνωστό. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το Μουσικό Σχολείο έχει ενταχθεί στο πενταετές πρόγραμμα σχολικής στέγης 2008-2012. Ότι έχει ενταχθεί στην η ανέγερσή του στα ΣΔΙΤ, στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω όμως, όπως φαντάζομαι ούτε ο Νομάρχης και κανένας άλλος, ότι το σχολείο αυτό του χρόνου ή την άλλη χρονιά θα είναι έτοιμο. Το πότε θα είναι έτοιμο, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω και ούτε είναι αρμοδιότητά μου. Πιστεύω πάντως ότι ο κύριος Νομάρχης δεν έθιξε κάποια ιδιαίτερα ζητήματα, αλλά σε αυτά που τοποθετήθηκε συμφωνούμε και εμείς και είμαστε μαζί του. Τι θα προτιμούσαμε, να μην έχει Μουσικό Σχολείο η Πιερία ή θα προτιμούσαμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις τις κτηριακές, πράγματι δεν προσφέρονται για ένα σχολείο και ιδιαίτερα για Μουσικό Σχολείο που έχει τις ιδιομορφίες του, αλλά θα αδικούσαμε, όπως είπα και πολλές φορές, τον κύριο Νομάρχη που πραγματικά πρωτοστάτησε να ιδρυθεί το Μουσικό Σχολείο, και κλείσουμε πως ο κύριος Νομάρχης αντλεί κάποιες πληροφορίες από ανεύθυνα άτομα, διότι δεν πιστεύω να είναι τα άτομα αυτά τα οποία έχουν σχέση ή με το 15 μελές ή με τη διεύθυνση του σχολείου. Εμείς δεν έχουμε κτηριακές εγκαταστάσεις και κάποιοι άλλοι που πέρυσι λειτουργήσανε για πρώτη φορά έχουν. Η λειτουργία του σχολείου, το μουσικού, είναι αυτή επιβάλλεται, την προσδιορίζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου, σύμφωνα με τις δημιουργίες του σχολείου, και δεν θα ήθελα υποδείξεις από κανέναν. Τώρα, εάν διαμαρτύρονται κάποιοι ότι βγήκαν οι μαθητές και μπήκαν οι καθηγητές, να έρθουν να μας το πούνε ποιοι είναι αυτοί, και είναι ανεύθυνες αυτές οι πληροφορίες. Αξιοποιούμε όλες τις αίθουσες που μας πρόσφερε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Είναι αυτή τη στιγμή 20, άλλες 6 τοποθετεί, άλλες 5 έκτισε ο κύριος Νομάρχης. Είναι τα ΚΕΓΙ. Ένα σχολείο χρειάζονται πάρα πολλά στούντια, διότι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί. Όχι επειδή έχουμε 140-150 παιδιά, θέλουμε μόνο 10 αίθουσες. Αυτή τη στιγμή κάθε ώρα σπάνε, όπως λέμε, διαλύονται δύο τμήματα να κάνουν το ειδικό όργανο, το ατομικό. Αν είχαμε σε κάθε αίθουσα μέσα 20 παιδάκια, θέλαμε 40 στούντιο την ίδια ώρα για χρήση των μαθητών. Επομένως, δεν θα ήθελα υποδείξεις, και καλό θα είναι οι κύριοι, όποιος το σκέφτηκε αυτό, να κοιτάξει την υπηρεσία του, και δεν θέλαμε υποδείξεις, γιατί το Μουσικό Σχολείο έχει στα 10 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα σπουδαίο έργο, και δεν θα θέλαμε ούτε τις κολακίες αυτών των ανθρώπων, ούτε τις ευχαριστίες, ούτε τους επένους, αλλά και να κοιτάξουν τις δικές τους υπηρεσίες να λειτουργούν καλύτερα παρά το Μουσικό Σχολείο. Επομένως, άστοχες οι δηλώσεις, και θα ήθελα να διορθωθεί όσο σύντομα, για να μην πλήττεται άλλο το κύρος του σχολείου. Κάποτε είπα στο Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης, όταν συμμετείχαμε στα Εγγένεια, ότι κάθε δήμαρχος, αν αφήνει ένα θέατρο ανοιχτό ή κλειστό, όπως στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία εποχή, πραγματικά θα άφηνε και ανεξίτηλο το όνομά του. Δυστυχώς δεν είδαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο άλλη φορά στην πόλη μας. Πιστεύω ο κύριος Χιονίδης σήμερα, ο κύριος Παπαστεργίου, θα συνεργαστούν για το καλύτερο του σχολείου μας. Το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών, οι οποίοι από διάφορα χωριά της Πιερίας ζητούν να φοιτήσουν σε γυμνάσια και λύκεια της Κατερίνης, το κόστος το οποίο, όπως ανέφερε ο Νομάρχης, είναι μεγάλο, σχολίασε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί απόλυτα με τον Νομάρχη, καθώς ο ίδιος έχει προσπαθήσει αρκετά για αυτό το θέμα. Καταρχήν, όπως τοποθετήθηκε ο κύριος Νομάρχης, έχει δίκιο. Ότι πράγματι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά για τη μετακίνηση των μαθητών και μέσα σε αυτά τα χρήματα πληρώνει και για μαθητές που μετακινούνται που δεν έπρεπε να μετακινούνται. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε καταβάλει μια τεράστια, τιτάνια προσπάθεια να εγγράψουμε τους μαθητές στην περιοχή που ανήκουν, στα γυμνάσια και στα λύκεια που ανήκουν. Δηλαδή, μαθητές που προέρχονται από χωριά του νομού Πιερίας θα πρέπει να εγγράφονται στα πλησιέστερα γυμνάσια ή λύκεια. Δεν σας κρύβω ότι βρήκαμε μια κατάσταση σχεδόν ανεξέλεγκτη. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια, βάλαμε σε τάξη, θα έλεγα σχεδόν σε απόλυτη τάξη. Μας διέφυγαν ορισμένα πράγματα και αυτό δεν οφείλεται στην προσωπική μας ευθύνη. Δεν έχω δώσει προσωπικά καμία, μα καμία άδεια μετεγγραφής από χωριό σε σχολείο της πόλης. Τώρα αν συνέβη, και συνέβη, θα πρέπει να το ομολογήσουμε, οφείλεται στις εγγραφές που κάνουν οι διευθυντές των σχολείων χωρίς την έγκριση τη δική μας. Διότι εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι υπεύθυνοι για τις εγγραφές των μαθητών είναι οι διευθυντές των σχολείων υποδοχής. Παρά το ότι έχουν πάρει εντολή να μην δέχονται παιδιά προερχόμενα από χωριά, μερικές φορές το έχουν κάνει. Επομένως, σε αυτό το τομέα ο νομάρχης έχει δίκιο.